Το θέμα της παραχώρησης ιδιοκτησίας του ακινήτου της Ιάσων ΑΕ στο Δήμο Βόλου απασχόλησε τη δεύτερη τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως γνωστόν, το οικόπεδο έκτασης 48 στρεμάτων που βρίσκεται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και συγκεκριμένα στη συνοικία της Νεάπολης ανήκει στην εταιρεία Ιάσων ΑΕ, η οποία μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης στην αυτοδιοίκηση ουσιαστικά δεν έχει διοικητικό συμβούλιο. Μέτοχοι της εταιρείας ήταν η πρώην Νομαρχία Μαγνησίας, ο Δήμος Βόλου, η ΕΑΣ Βόλου και το Επιμελητήριο Μαγνησίας. Η πλειοψηφία των μέλων του ΔΣ της εταιρείας τελούν υποπαραίτηση και έτσι στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης αποφασίστηκε ομόφωνα η παραχώρησή του στο νέο Δήμο του Βόλου, είτε με την παραχώρηση των μετοχών, είτε με λύση που θα δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Στο μεταξύ, η ΕΑΣ Βόλου κατέθεσε επίσημη πρόταση αξιοποίηση του ακινήτου ως εκθετήριο αγροτικών προϊόντων. Και το επιδέχομαι εγώ με τα δικά μου λόγια ότι αυτή η έκθεση πρέπει να περιέλθει στο Δήμο Βόλου ως του Βόλου φορέα που εκφράζει τα καθολικά συμφέροντα της πόλης του πολιτών που πρέπει να αξιοποιηθεί για λόγους κοινής ωφελίας, το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο στην ώρα που θα προσδιορίσει. Το κάνουμε όμως και κατά τα καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό εμείς και για να μην χάνουμε χρόνο και να μην χάνουμε και τη σοβαρότητά μας, πιστεύω ότι καλό θα είναι να διατηρήσουμε εξ αρχής τη δεύτερη λύση. Δηλαδή, συνεννόηση κατευθείαν, χωρίς να τον οδηγούμε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Κλίμα. Στην ουσία του θέματος που λέγεται